Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον εντοπισμό της γυναίκας που επιτέθηκε με βιτριόλι στην 34χρονη Ιωάννα. Υλικό από κάμερα ασφαλείας που παραδόθηκε στις αρχές δείχνει καθαρά τη φερόμενη ως δράστηδα. Στενεύει ο κύκλος των υπόπτων και σιγά σιγά οι αρχές πλησιάζουν στην αλήθεια για τους υπεύθυνους πίσω από τη βάναυση επίθεση με βιτριόλι κατά της 34χρονης Ιωάννας έξω από τη δουλειά της στην Γαλιθέα. Η 34χρονη υπευλήθη το Σάββατο σε νέα χειρουργική επέμβαση, οι αστυνομικοί θα της δώσουν τον χρόνο ώστε να συνέλθει και στη συνέχεια αν κριθεί αναγκαίο θα την επισκεφτούν ξανά στο νοσοκομείο. Αυτό που αναζητούν είναι το λάθος που ίσως να έχει κάνει η δράστη στο πρωινό της 20ης Μάιου, το οποίο θα οδηγήσει στον εντοπισμό της. Στο πλαίσιο των ερευνών, ψάχνουν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει και ηθικός εκτός από φυσικός αυτούργος. Το Σάββατο η αστυνομία απέκτησε μία πιο καθαρή εικόνα της γυναίκας που φέρεται να πέταξε το βιτριόλι από υλικό κάμερας ασφαλείας που παραδόθηκε στις αρχές. Στο βίντεο η εν λόγω γυναίκα φαίνεται να φορά στο πρόσωπο μάσκα, μπες ζακέτα και γάντια. Φέρει σακίδιο στην πλάτη και να κρατά κάτι στο χέρι της ένα μπλε δοχείο που πιθανότατα περιείχε το βιτριόλι. Πιο καθαρή εικόνα της φερόμενης ως δράστηδας έχει καταγραφεί από κάμερα υψηλής ανάλυσης που βρίσκεται στο σημείο όπου την περίμενε το ταξί, με το οποίο διέφυγε, αμέσως μετά την επίθεση με το βιτριόλι, επί της λεωφόρου Θησαίος, στο ύψος της Αγίας Ελεούσας. Τα πιο πρόσφατα και σημαντικά στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές είναι τα εξής: έχουν εικόνες από κλειστά κυκλώματα της περιοχής με γυναίκες που προσωμιάζουν στην περιγραφή που είχε δώσει η Ιωάννα, όμως δεν ταυτίζονται απόλυτα με την περιγραφή. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν μπει σε μία διαδικασία συνδυαστικών αναλύσεων από εικόνες και μαρτυρίες που συγκλίνουν σε τρεις περιπτώσεις. Δηλαδή περίπτωση ύποπτης με απομάκρυνση από το σημείο με αυτοκίνητο, περίπτωση ύποπτης με απομάκρυνση από το σημείο με ταξί κλπ. Η περίπτωση με το ταξί που πιθανότατα είναι η γυναίκα με την μπες ζακέτα. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού φαίνεται από την προηγούμενη ημέρα να έχει γίνει κλήση από καρτοτηλέφωνο και από συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος που συνδυάζεται με ένα από τα 5 ύποπτα πρόσωπα που παραμένουν στο κάδρο. Η κλήση και η εταιρεία ραδιοταξί έχουν εντοπιστεί και έχουν οι αρχές στη διάθεση τους την ηχογραφημένη κλήση, στοιχείο πολύ σημαντικό και κρίσιμο για μελλοντική χρήση και ενδεχόμενη ταυτοποίηση μέσω εργαστηριακής ανάλυσης με τυχόν ύποπτη που μπορεί να προκύψει. Ενώ αναμένεται να καταθέσει και ο οδηγός, εν ολίγης, το ταξί συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον για τις αρχές αφού φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί πλέον της ημέρας που σημειώθηκε η επίθεση, άρα θα μπορούσε να συσχετίζεται με τυχόν προηγούμενη απόπειρα η κατόπτευση του χώρου. Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες από άτομα που γνωρίζουν την 34χρονη.